κανάλι μας. Γεια και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο για το κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νουλ. Θα σας δώσω 10 tips τα οποία θα σας βοηθήσουν να κάνετε πιο εύκολα και να σκοτώσετε πιο εύκολα το νουλ και να πάρετε τα biometrics του, μιας και μόλις ξεκινήσανε και βάλανε να μπορείς να το μπαίνεις στα biometrics του από εδώ. Όπως βλέπετε, μπορείς να πάρεις ένα biometric σε κάθε run. Θέλει 10 biometrics, άρα αν μπορείτε να κάνετε 5 runs την ημέρα, μέσα σε 2 μέρες τον έχετε πάρει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα phases, θα μιλήσουμε για τα πράγματα τα οποία θα μας ευκολύνουν τη ζωή για τον Null, αλλά πριν ξεκινήσουμε πάμε να δούμε τον Null σαν παίχτη κανονικά για να δούμε πόσο εύκολα και αν αξίζει να τον πάρουμε. Πρώτον πρέπει να εξηγήσω ότι υπήρχαν και άλλες αλλαγές μέσα στο παιχνίδι που έγιναν, όπως τα rank CCF και αυτά. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω να αξίζει να τα πούμε τώρα, μιας και για το μόνο άτομο που χρειάζεται είναι ο Null αυτή τη στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ομάδα μας, στο Marvel Future Fight Greece Community, άρα νομίζω ότι θα καλυφθείτε μέχρι εκεί, μέχρι στιγμής. Θα δούμε πρώτα ότι έχει μπει και άλλος ένας Awakened χαρακτήρες, η Sif, την περιμέναμε όπως σας είπα σε προηγούμενα βίντεο, άρα για να δούμε το Awakening skill της. Αν και από ό,τι νομίζω θα είναι το ίδιο, από ό,τι φαίνεται όταν μπορεί και μπαίνει σε αυτό το τυφώνα σπαθιών, απλά μπορείς να κάνεις skip το skill και να συνεχίζεις με τα δικά σου τα skill. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια στολή καλή της Sif, άρα νομίζω ότι είναι hard skip. Λοιπόν, ορίστε ο Null, πολύ ωραίος όπως τον βλέπουμε ακριβώς μέσα στο World Boss, όπως βλέπετε αφήνει συμβιωτικά πίσω του όταν περπατάει, πολύ ωραίο effect. Τον έχω ήδη δοκιμάσει, έχω ήδη βγάλει το πόρισμα του rotation, είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά για να δούμε τα skill πρώτα. Από ό,τι βλέπουμε στο πρώτο skill έχει ένα χαμηλό iframe, αλλά έστω έχει. Στο δεύτερο πάλι είναι iframe το skill. Iframe σημαίνει όταν έχει το χ το skill και τον βγάζει από το map και τον ξαναεμφανίζει, άρα δεν μπορεί να τον κάνει ο αντίπαλος target. Όπως βλέπετε το 2 μπορείτε να το πατήσετε και να το κάνει μέχρι για πάντα, να το πούμε έτσι, άρα είναι ένα πολύ καλό skill να συνεχίσουμε με αυτό. Ναι, όπως βλέπετε μπορεί να κάνει πάρα πολλά hit, αλλά το σταματάμε για τώρα. Το τρίτο, από ό,τι βλέπετε τους κάνει pull together, τους μαζεύει δηλαδή όλους μαζί, τους κάνει stun και silence και πάρα πολλά debuff. Άρα ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό skill και αυτό. Αν και βλέπω ότι όμως δεν είναι iframe. Ας υποθέσουμε ότι αξίζει μόνο και μόνο για τα debuff που κάνει. Το τέταρτο κάνει summon 2 από τους δράκους, όπως βλέπουμε και στο stage του. Βαράνε για λίγα δευτερόλεπτα και μετά πηγαίνουν και κάνουν ένα explosion στους enemies. Να το ξαναδούμε. Πολύ ωραίο skill, πολύ ωραίο effect. Για να δούμε και το 5. Το 5 καρφώνει από ό,τι βλέπουμε τον εαυτό του και απλά μπαφάρει, κάνει άμυνα στον εαυτό του και όλα αυτά και κάνει επίθεση και στους εχθρούς. Και τώρα φτάσαμε στο τελευταίο, στο Tier 3 skill του. Ναι, νομίζω ότι η φαντασία των developers λίγο έχει σταματήσει πραγματικά. Απλά χρησιμοποιούν λίγο το συμβιωτικό με μια επίθεση σπαθιού την οποία απλά την κάνει στους εχθρούς και απλά κάνει μετά ένα explosion. Και από ό,τι βλέπουμε το σπαθί του εδώ πέρα έχει πάρει από το buff συμβιωτικά τα οποία βγαίνουν από μέσα από το σπαθί. Πολύ ωραίο effect, ωραία. Λοιπόν, το rotation ήταν απλό, για να το καταλάβω. Ξεκινάμε με το 4 κάνοντας summon τους δράκους, κάνουμε 3, 5 και μετά κάνουμε το 2. Εάν δεν έχουμε τα L3. Γιατί πρέπει να το πας 6 αστέρια νομίζω για να ενεργοποιηθεί το Tier 3. Όπως βλέπουμε ο Null είναι Tier 3 από την αρχή, δηλαδή δεν χρειάζεται να τον κάνεις Tier 3, απλά θέλει πάρα πολλά packs για να τον ανεβάσεις. Θα μιλήσουμε πιο σε άλλο βίντεο, γι' αυτό δεν θέλουμε να πάμε παραπέρα. Πάμε να δούμε λίγο τα skill του μέσα στις πληροφορίες τι του βάλανε.
Ναι, έχω δύο κομμάτια ήδη. Προσπαθώ να μην κάνω πολλά νουλ γιατί χαλάω πολλούς χαρακτήρες και δεν είναι και εύκολο αυτή τη στιγμή γιατί με τις κάρτες μου δεν με βοηθάνε. Λοιπόν, από στάτσο όπως βλέπω είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Νομίζω ένας από τα καλύτερα σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Έχει τρία ability όπως είδαμε, συμβιωτικό, strong και pure evil. Πολύ ωραία. Είναι Alien Male Super Villain. Πολύ ωραία. Το Leadership Skill του δίνει 60% όλα τάξεις στους συμβιωτές, δηλαδή σε αυτόν και όποιος έχει Symbiote Ability. Το Tier 3 Skill του κάνει Stun Being Paralyzed. Έχει 100% chance του Penetrate, άρα το Distraction το ξεχνάμε για εδώ πέρα. Εκτός αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για το 200% που έχει. Έχει invisibility για 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Και το all attack το οποίο είδαμε που βγάζει συμβιωτικά από το σπαθί του. Πάρα πολύ ωραία. Το passive του δίνει τη δυνατότητα να δίνει guard break immunity, να μην του κόβουν τα skill. Όταν το HP είναι λιγότερο από 5% δεν θα πέσει κάτω από το 1 το HP και θα κάνει recovery 75% της ζωής του. Πολύ ωραίο. Άρα είναι κάτι σαν revive, απλά δεν βγαίνει από το map, παραμένει στο map. Το tier 2 του πω, Θεέ μου, εντάξει. Increase chain hit damage by 20%. Ανεβάζει 20% το chain hit. Είναι από τους πρώτους χαρακτήρες που έχουν additional piece damage by 5%. Αυτό το που παίρνει το reforged. Κατεβάζει το damage που του κάνουν κατά 35%. Και όταν του κάνει κάποιος debuff, θα βγάζει τα debuff. Άρα έχει αυτό που έχουν για leaders, Silver Surfer, Jhin, αυτός το έχει σε passive μόνο για τον εαυτό του. Άρα είναι σαν να έχει 60% symbiote και debuff. Δηλαδή νομίζω ότι είναι overpower πραγματικά ήδη. Σαν πρώτο skill έχουμε ένα απλό attack όπως είδαμε με iframe, stun, debuff. Το 2 είναι αυτό το οποίο είναι το συνεχόμενο, το skill το οποίο κάνει stun και paralyze. Νομίζω θα το φτιάξουν γιατί αν συνεχίσεις στα world boss. Όχι, δεν είναι ignore immunity, άρα αυτό θα μπορούσε να το συνεχίζει στα world boss και να το κάνεις να μένουν συνέχεια παγωμένα, να το πω έτσι, όπως είναι το skill του Doctor Strange που τους παγώνει όλη την ώρα. Αλλά δεν έχει ignore immunity εδώ, άρα ναι, δεν μπορείς να το. Νομίζω ότι είναι εντάξει για τώρα. Το τρίτο κάνει stun silence. Από ό,τι βλέπω βάζουν πάρα πολλά debuffs για να μπορούν οι παίχτες να ανταποκριθούν στο ABX. Άρα ναι, νομίζω ότι είναι στο super villain Universal Day νομίζω ότι θα γίνει σχεδόν ο καλύτερος. Αν και είναι πιο ακριβός μέχρι στιγμής, αλλά ναι, νομίζω ότι θα γίνει ο καλύτερος. Βλέπουμε πάλι penetration εδώ πέρα και στο skill και στο tier 3. Έχει accumulation με τους δράκους. Δεν βλέπω κάτι. Stun και Paralyze, πολύ ωραία. Και στο 5 έχουμε το buff effect που είδαμε, άρα έχει πάρα πολλά buff. Έχει 60 από το leader, συν 35 πάει 95% all attack. Συν 30 από εδώ πάει 120% all attack. Με το tier 3 του. Δηλαδή πραγματικά με ένα support mystique ή οτιδήποτε νομίζω ότι σίγουρα κάνει πραγματικά τρελό damage. Στην Sieve δεν θα τη δούμε, θα πάμε κατευθείαν στα World Boss. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για τα 10 tips, όπως είπαμε, για τον Null. Ο Null είναι ένα από τα δυσκολότερα boss, γι' αυτό λέγεται και Legend World Boss. Γνώμη μου, δεν υπάρχει νόημα να κάνεις παραπάνω stages. Αν δεν έχεις φτάσει δηλαδή μέχρι το 10, το μόνο κουτί που θα σου δίνει θα είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν σου δίνει CTP. Αν πας μετά από το 10, όπως και στα κανονικά World Boss, το κουτί θα παίρνει χρώμα, άρα θα σου δίνει καλύτερα rewards. Αν δεν φτάσεις δηλαδή μέχρι το 20, το οποίο σου δίνει το μπλε, όπως και στα κανονικά, το οποίο θα σου δίνει CTP και κάρτες, νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι δεν υπάρχει νόημα να παίξουμε παραπάνω stages null. Δηλαδή απλά δυσκολεύουμε τον εαυτό μας. Το πρώτο stage έχει διαφορά με τα άλλα stage. Συνήθως τα άλλα stage μπαίνουν για κάποια άλλα skills, όπως να πέφτουν μετεωρίτες poison και άλλα τέτοια. Γι' αυτό θα μείνουμε στο 1.
Σαν πρώτο tip με το null, ξεκινάμε στο ότι αν κάνεις null μία φορά τον μήνα, μία φορά το μήνα για 30 ημέρες, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στη φωτογραφία, τα λιγότερα που μπορείς να πάρεις είναι 15 και τα περισσότερα είναι 40. Άρα, αν κάνεις μία φορά το μήνα με τις λιγότερες πιθανότητες, ας πούμε ότι παίρνουμε 15 κάθε μέρα, το μήνα είναι 450 CCF σίγουρα. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάρουμε σίγουρα 450 CCF. Βρέξει, χιονίσει, απλά μπορεί και παραπάνω. Τώρα, τα περισσότερα που μπορούμε να πάρουμε είναι 40. Υποθετικά μιλώντας, αν πάμε full όλες τις μέρες και κάνουμε μία φορά την ημέρα για 30 μέρες, μπορούμε να πάρουμε μέχρι 1200 Cosmic Cube Fragments, CCF, το max. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολλά. Αν υποθέσουμε μέσο όρο, επειδή ο μέσος όρος είναι 27 από το 15 και το 40, και κάνουμε μία φορά και παίρνουμε 27 κάθε μέρα, επί 30 μέρες θα πάρουμε 810. 810 CCF για ένα μήνα με το να κάνουμε μία φορά νουλ, πιστεύω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε μήνα θα μπορούμε να κάνουμε έναν 800 Tier 3 χαρακτήρα. Πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει πολύ εύκολο από εκείνο το μέρος που δεν μπαίναμε καθόλου CCF. Τώρα, αν υποθετικά μιλώντας, μπορούμε και κάνουμε 5 την ημέρα με το λιγότερο ποσοστό, δηλαδή 15, το μήνα μπορούμε να παίρνουμε 2250 το λιγότερο. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή έναν σίγουρα χαρακτήρα 1600 και μας μένουν να κάνουμε και έναν 800. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε φτάσει σε σημείο να είναι πάρα πολύ εύκολα τα CCF. Αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε νουλ, έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το βίντεο. Τώρα πάμε το εξής. Αν μπορούμε να κάνουμε 5 με max, δηλαδή να παίρνουμε τα 40 κάθε φορά, που δεν γίνεται, εντάξει, εννοείται, θα μπορούμε να πάρουμε 6.000. 6.000 είναι πραγματικά πάρα πολλά. Δηλαδή, μία φορά, ένα μήνα να σας τύχει να είστε πολύ τυχεροί, θα πάρετε 6.000 CCF. Δηλαδή, αυτά που ζητάει ο νουλ αυτή τη στιγμή δεν θα σας είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας θα είναι άλλο προς στιγμή. Ας πούμε ότι δεν θα πάρουμε ούτε το minimum ούτε το maximum, ας πάρουμε ένα μέσο όρο το 27. Αν παίρνουμε 27 κάθε μέρα και κάνουμε 5 φορές το επί 27, θα πάρουμε περίπου στις 4050. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε από CCF αν μπορείτε να κάνετε μία φορά. Μία φορά το null. Γι' αυτό και αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να κάνετε πραγματικά έστω τη μία φορά αυτή. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο tip, το οποίο είναι τα active bonus. Τι είναι τα active bonus? Είναι ένα πραγματάκι το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαμε πριν. Αυτό είναι το active bonus εδώ πέρα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εάν έχετε μία ομάδα, πες ότι έχουμε τον Beta Ray Bill εδώ, ωραία. Σαν πρώτη επιλογή μας τον δείχνει στο team bonus per character. Αν πατήσεις εδώ πέρα, σου δείχνει τις διαθέσιμες επιλογές που έχεις για να μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα. Εάν εγώ, ας πούμε, βάλω αυτήν την ομάδα εδώ πέρα, τους τρεις, ας πούμε, θα μου δώσει συν all attack, συν critical rate, συν attack speed, όλα αυτά εδώ πέρα. Προσπαθούμε να βάλουμε όσες πιο πολλές ομάδες μπορούμε από αυτούς, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε και να έχουμε παραπάνω stats στον χαρακτήρα μας, έτσι ώστε να μας βοηθήσει. Εννοείται ότι για να νικήσετε τον Null πρέπει να έχετε το λιγότερο. Δεν έχω δηλαδή δει κάποιον με λιγότερα stats να μπορεί να το βγάλει. Πραγματικά νομίζω ότι είναι τέτοιο. Πρέπει να έχετε 30% all attack και περίπου 20% σε όλα τα άλλα. Δηλαδή να έχετε περίπου 40 με 50% all attack. Δηλαδή αν δεν έχετε περίπου σε αυτά τα stats είναι πάρα πολύ δύσκολο για εσάς να γίνει. Δηλαδή ακόμα και για μένα είναι δύσκολο. Δεν προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι για μένα είναι εύκολο. Αλλά ναι, θα είναι πολύ δύσκολο για εσάς. Μία από τις ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ εύκολες, πραγματικά είναι από τις πιο εύκολες ομάδες, επειδή η Σάρων είναι η πιο δυνατή για World Boss αυτή τη στιγμή με την τελευταία της στολή, και η προηγούμενη κάνει, αλλά η τελευταία της στολή είναι πιο εύκολη, είναι αυτή η ομάδα. Θα την πάρουμε και σαν παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάναμε μία ομάδα την οποία μας έχει 3 active bonus αυτή τη στιγμή. Αν δείτε εδώ πέρα, αν δεν έχετε καταλάβει τι είναι το active bonus, θα σας το εξηγήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε, όποιο είναι αυτό εδώ πέρα αυτή τη στιγμή πρώτο, είναι αυτό που θα κάνει πρώτο τα skill. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ έβαζα τον Captain America εδώ, βλέπετε ότι αλλάζουν εδώ. Συγγνώμη.
Τι θέλω να αλλάξω. Ωραία. Ας πούμε ότι δεν έχω εδώ τον το Star Lord, αλλά έχω αυτό εδώ. Ωραία. Βλέπετε ότι αλλάζουν τα skill. Δηλαδή, μετράει ο τρόπος που θα βάλετε εδώ πέρα στην ομάδα. Συγκεκριμένα εδώ πέρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι γιατί έχω ήδη βάλει τις ομάδες, αλλά σαν παράδειγμα είναι αυτό. Όποιον έχεις πρώτο σαν ομάδα, αυτόν θα χρησιμοποιήσει πρώτα το skill. Ωραία, δεν θέλω να σας μπερδέψω άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε όλα tag 5,2 από εδώ και 4 από εδώ. Έχουμε 9% όλα από εδώ, από αυτά τα δύο. Συν 3 από εδώ μας δίνει 11% όλη αυτή η ομάδα εδώ πέρα. Ωραία. Ξεκινάμε από το εξής. Η Σάρων, όταν θα κάνει co-op, θα χρησιμοποιήσει αυτό το skill. Όταν θα κάνω co-op, ο Captain θα χρησιμοποιήσει αυτό το skill. Εάν με την ομάδα του Starlord έκανε κάποιο άλλο skill και έκανα co-op, πάλι αυτό το skill θα χρησιμοποιούσε, επειδή αυτή είναι η τελευταία η ομάδα που έχω βάλει. Δεν μετράει δηλαδή το από κάτω, μετράει το από πάνω. Ο Starlord θα χρησιμοποιήσει κανονικά το ένα του. Αυτό εδώ αλλάζει μόνο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει το ίδιο σε αυτήν την ομάδα, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό ήταν ένα από τα tip. Προσπαθήστε να φτιάξετε πιο πολλές ομάδες. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω τη δεύτερη ομάδα, την οποία είναι ο Donkey Kong εδώ πέρα, ο Beta Ray Bill. Μια καλή ομάδα, ναι, είναι αυτή, αλλά βοηθάει μόνο τους Inhumans. Ο Beta Ray Bill δεν είναι Inhuman, άρα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια άλλη ομάδα, την οποία να μπορεί να κάνει ομάδα μεταξύ τους. Γι' αυτό έβαλα να κάνει ο Beta Ray Bill leadership skill, να έχει ένα support όπως τον Cyclops. Υπάρχουν πάρα πολλά supports τα οποία μπορείτε να τα βρείτε με το filter εδώ πέρα. Τα καλύτερα support αυτή τη στιγμή είναι η Valkyria και η Mystique. Υπάρχει και ο Cyclops, αλλά είναι μόνο για energy χαρακτήρες, γι' αυτό πρέπει να προσέξετε λίγο με τους ποιου support χαρακτήρες έχετε και πού θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω μέχρι 3 null, αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει να φτιάξω 3 διαφορετικές ομάδες. Αν δεν ξέρετε τι κάνει η Μεδούσα, δίνει μόνο στους το Tier 2 skill της, συγγνώμη, το passive της δίνει μόνο στους Inhuman, άρα βοηθάει μόνο τον εαυτό της. Για να μπορέσει να βοηθήσει και τους δύο, θα πρέπει να τη βάλω σαν leadership και να έχει αυτή το universal leadership skill, το οποίο θα βοηθάει και τους δύο. Απλά ο Beta Ray Bill θα χάνει, ας πούμε, 15% lightning damage. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα έτσι να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό βασίζει πιο πολύ στο elemental damage του, αυτό τον βοηθάει πιο πολύ στο affinity type, δηλαδή στο universal. Αλλά βοηθάει ακόμα και τη Μεδούσα. Αν έχετε κάποιο δηλαδή καλό CTP και στη Μεδούσα, θα μπορείτε να τους αλλάζετε μεταξύ τους για να κάνετε καλό damage και με τους δύο. Και σύν ότι οι awakening χαρακτήρες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το awakening skill όλη την ώρα, άρα θα τους είναι πιο εύκολο. Το επόμενο tip είναι ότι με τους strikers. Πρώτον θα ξεκινήσουμε με τους strikers, τους οποίους κάνουν heal. Υπάρχουν δύο χαρακτήρες αυτή τη στιγμή που κάνουν heal. Ο ένας είναι ο Groot και ο άλλος είναι ο Venom, αλλά πού είναι ο Venom.
Η Σάρων, ας πούμε, έχει με το skill της να κάνει heal. Με το 5 της, αν το αφήσετε μέχρι το τέλος, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε heal. Άρα δεν το πολύ χρειάζεστε, αν δηλαδή αποφύγετε και τα skill. Αν πούμε για παράδειγμα ότι ο Beta Ray Bill, παίζετε solo Beta Ray Bill και δεν έχετε Μεδούσα, έχει skill, έχει το passive του, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να κάνει 50% of max HP. Αλλά μετά από αυτό δεν έχει, δεν μπορείς να πάρεις HP πίσω. Άρα μπορείς να του βάλεις σαν striker έναν χαρακτήρα τον οποίο να σου κάνει heal. Είναι πολύ καλό. Σαν δεύτερο tip, αφού έχουμε φύγει και έχουμε βάλει τον πρώτο μας χαρακτήρα για να μπορέσει να μας κάνει heal, έχουμε τους strikers στους οποίους δίνουν increased damage deal του super villain faction. Αφού ο Null είναι super villain από ό,τι καταλαβαίνουμε, μπορούμε να βάλουμε χαρακτήρες τους οποίους κάνουν 10% παραπάνω damage, δηλαδή αν βάλουμε 4 θα μπορούμε να κάνουμε 40% παραπάνω damage από αυτό που κάνουμε ήδη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Φανταστείτε να κάνετε 100.000, θα κάνετε 140.000 μαζί με αυτούς τους χαρακτήρες, δηλαδή νομίζω ότι η διαφορά είναι τεράστια. Αν υποθέσουμε ότι οι χαρακτήρες σας δεν έχουν πολύ ignore dodge, ας πούμε ο Νούλ έχει πολύ μεγάλο dodge stat. Όπως βλέπετε για παράδειγμα εμένα, η Σάρων έχει πάρα πολύ ignore dodge. Δεν το χρειάζεται να βάλουμε σαν striker ignore dodge. Αλλά αν υποθέσουμε ότι πάω με τον Όντιν, ας πούμε, ο Όντιν, ας πούμε ότι είναι 10% εδώ πέρα, δεν έχει πολύ ignore dodge. Άρα θα χρειαστούμε να βάλουμε έναν για heal, τρεις για increase to all villain και έναν το λιγότερο για ignore target dodge rate. Άρα πιστεύω ότι σαν τρία best tip για strikers είναι το εξής, ότι ένας να έχετε έναν healer, που δύο είναι μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω ότι θα βγουν και άλλοι μιας και βγάλανε τον null και είναι τόσο δύσκολος. Δύο, να έχετε increased damage to all villain, που θα μπορέσετε να τους βρείτε πιο κάτω αν πάτε, τους έχουν όλους στοιχισμένους. Και τρία, έναν για ignore dodge, έτσι ώστε να μην κάνετε πολύ dodge και να κάνετε τον damage που πρέπει και να τον νικήσετε στην ώρα του. Τώρα τα επόμενα είναι μέσα στο null, άρα πάμε να τα δούμε. Δείτε εδώ πέρα, έχω κάνει ένα πολύ μικρό βιντεάκι για να δείτε το πρώτο tip. Αν δεν το ξέρατε ήδη, ο Null, αν δεν τον φάτε στα 2 πρώτα λεπτά, δηλαδή όταν θα φτάσει στα 2 λεπτά, έχετε την ομάδα σας όλη με γεμάτη HP ή όχι, θα τους σκοτώσει όλους. Δηλαδή, αν δεν μπορέσετε να τον φάτε στα 2 πρώτα λεπτά, δεν υπάρχει και νόημα να πάτε παρακάτω, γιατί ο χρόνος που χρειάζεται συνήθως είναι να τον φάτε στο πρώτο λεπτό. Αν δεν τον έχετε φάει μέχρι το πρώτο λεπτό, δηλαδή μέχρι εδώ, νομίζω ότι απλά δεν έχετε τον ούλα αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει να φτιάξετε τις κάρτες σας, πρέπει να έχετε δυνατότητες στους χαρακτήρες και νομίζω ότι απλά θα είναι δύσκολο για εσάς να προχωρήσετε παρακάτω. Όπως θα δείτε και εδώ πέρα, λέει ότι είμαι πολύ weak και πεθαίνω κατευθείαν. Ένα tip, αν δεν το ξέρετε ήδη, είναι το εξής, ότι ο Νουλ έχει 4 faces. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το πρώτο face είναι από τις 60 μπάρες μέχρι τις 30. Όταν θα σηκωθεί εδώ πέρα, πάει στο επόμενο stay, στο επόμενο face. Το επόμενο face είναι από τις 30 μέχρι τις 20 μπάρες. Το επόμενο face είναι από τις 30 μέχρι, από τις 20, συγγνώμη, μέχρι τις 7. Και το τελευταίο phase είναι από τις 7 μέχρι το τέλος. Είναι το τελευταίο phase δηλαδή. Όπως θα δείτε εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σας σκοτώσει με τη μία. Ένα από αυτά είναι στο πρώτο στάδιο όταν ξεκινάει και μαζεύει κάτω από εσάς τα συμβιωτικά και σας βάζουν μέσα σε ένα κουκούλι. Έτσι παίρνετε το πρώτο stack of Symbiote Erosion. Το δεύτερο είναι στα 30 και μετά, το οποίο όταν κάνει το bouncing effect, αυτό με τις μπύλες, όταν βάζει το σπαθί στο έδαφος και ξεκινάει και σας ακολουθάει από πίσω. Το επόμενο είναι στο 22, όπως βλέπετε και στις εικόνες εδώ πέρα, το οποίο θα πρέπει να πάτε στα συγκεκριμένα μέρη. Αυτά τα συγκεκριμένα βγαίνουν σε ένα μέρος, δεν αλλάζει ποτέ δηλαδή. Το πρώτο είναι στο 22 και μετά, το οποίο είναι εδώ.
Και το άλλο είναι από το 11 έως το 8, ανάλογα με το πόσο HP τον έχετε φτάσει. Συνήθως το κάνει μετά από τον δράκο, όταν κάθεται κάτω στο έδαφος και το κάνει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Θα δείτε εδώ πέρα, το κάθε phase έχει τις δυσκολίες του, αν και όχι τόσο μεγάλες όσο το δεύτερο νομίζω. Το πρώτο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει κάποια από τα skill τα οποία κάνει ο Null. Για παράδειγμα, όπως θα δείτε εδώ πέρα, κάνει τρία συγκεκριμένα explosion και εμείς θα πρέπει να πάμε στο κύκλο εκεί πέρα που δείχνουμε στην εικόνα για να πάμε στο safe place. Εδώ πέρα μπορείτε απλά να αλλάξετε χαρακτήρα ή αν είστε ήδη στο safe place δεν θα φάτε damage. Γι' αυτό προσπαθούμε να καθίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μέσα σε αυτό το μέρος για να μπορούμε για να μην τρώμε τόσο πολύ damage. Θα δείτε ότι ο Null κάνει πολλά διαφορετικά skill, αλλά δεν είναι αυτή η δυσκολία του Null. Όπως βλέπετε, ένα από τα skill συνήθως τα κάνει σε μία ευθεία τα περισσότερα skill του, άρα μπορείτε εύκολα να τα αποφύγετε. Ένα από τα άλλα skill που έχει είναι αυτό, όπως και το είδαμε λίγο πιο πέρα, το οποίο σε ακολουθάει και όταν το κάνει μένει σε μία ευθεία. Άλλο ένα από τα skill του είναι οι ανεμοστρόβιλοι, τα οποία από τη στιγμή που θα βγούνε θα πάρουν μία ευθεία, όπως βλέπετε στην εικόνα, και απλά δεν αλλάζουν πορεία μετά. Όπως είδαμε και πιο πριν, εδώ πέρα στο δεύτερο face είναι αυτό που είπαμε που κάνει bouncing. Το καλύτερο tip για εσάς είναι να τον πάτε στο κέντρο και να γυρίζετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουν τα bouncing effects. Αλλιώς κάθε bouncing effect που σας χτυπάει παίρνετε ένα erosion και, όπως είπαμε πριν, εάν έχετε 5 stacks θα σας σκοτώσει με την μία. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, όταν θα φτάσετε πριν το τελευταίο phase, συνήθως κάνει αυτό με το δράκο εάν δεν τον έχετε φάει λίγο πιο πριν και μπαίνει σε iframe mode, δηλαδή δεν μπορείτε να τον πιάσετε. Συνήθως εάν σας πιάσει αυτή η γραμμή, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, θα σας σκοτώσει κατευθείαν. Άρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, όπως θα δείτε και εδώ πέρα, είναι να μην μένουμε μέσα, γιατί μας κολλάει 5 Symbiote of Erosion και μας σκοτώνει όλη μας την ομάδα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, να αλλάξουμε χαρακτήρα όταν ξεκινήσει και μας βγάζει το MOV δρόμο, έτσι ώστε να σταματήσει ο δρόμος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ξανά άλλαξα και ξανασταμάτησε τον δρόμο και το κάνει το skill δίπλα μου ακριβώς. Μετά απλά έρχεται και βαράει κάτω στο έδαφος. Σαν τελευταίο tip έχουμε το να μπορείτε να πάρετε 30 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, έξτρα χρόνο. Όπως βλέπετε στο τέλος, όταν φτάνει ο Null στα 5, ξεκινάει και φορτίζει κάτι μέσα του και εμείς πεθαίνουμε κατευθείαν. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το εξής. Όταν σηκώνει το σπαθί του, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, θα πατήσετε κατευθείαν το co-op και παίρνετε έξτρα 30 δευτερόλεπτα.